Αυτές τις εικόνες παρουσίαζε στέγαστρο στάσεις λεωφορείου της Βασιλείας μετά από φωτιά. Τρεις μήνες μετά, ο χώρος καθαρίστηκε, όμως δεν υπήρξε παρέμβαση από την αρμόδια διεύθυνση του Δήμου Ηρακλείου για την τοποθέτηση νέου στεγάστρου, με συνέπεια να επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια από τους δημότες. Πριν από τρεις μήνες, το στέγαστρο πήρε φωτιά. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί, με συνέπεια οι πολίτες να είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Το κυρίωτο δεν έχει αποκατασταθεί ζημιά. Δεν έχουν βάλει ένα ξύλινο κουβούκλιο όπως οφείλουν να κάνουν. Εδώ είναι... έχει πάρει φωτιά, έτσι, αυτό το σημείο. Πήρε φωτιά χωρίς να γνωρίζουμε επίσημα αν ήταν η θελημένη ή αθέλητη. Από εδώ περνάει το λεωφορείο της περιοχής. Και ό,τι και να σημαίνει, παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες, βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε τώρα. Πάνω από τρεις μήνες. Σε λίγο θα αρχίσουν και οι βροχές. Κάτι πρέπει να γίνει. Το έργο πρέπει να γεννεί. Γιατί μπαίνουν μαθητές μέσα, να μην είναι εκτεθειμένοι αν έρθει χειμώνα. Πρέπει να δηλαδή, τα παιδιά που σταματάνε με ένα τρίτο χειμώνα που περιμένουν το στάσιο εκεί πέρα, πρέπει να γίνει και να... Τι να πούμε, παιδί μου. Πολλοί παίρνουν το λεωφορείο, και μικροί και μεγάλοι. Πώς λέει, και σταματάει, ναι, στάθη και είναι. Γιατί κάνει και κρύο εκεί πέρα, είναι ψηλά και φυσάει πολύ και δεν μπορεί να σταματήσεις με τίποτα το χειμώνα όσοι μπαίνουν σε λεωφορείο. Φτάνει που πας από το σπίτι σου στη στάση και ωστόσο βρέχεσαι, ομπρέλα δεν αφήνει εκεί το χειμώνα, τι θα κάνεις. Από τον περασμένο Ιούλιο, ο Δημότης ενημέρωσε αρκετές φορές τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για το επίμαχο ζήτημα, χωρίς όμως να λαμβάνει οποιαδήποτε απάντηση. Κύριε Σισαμάκη, σαν διευθυντής ξενοδοχείου, οφείλω να σας πω ότι όταν παίρνετε μία ηλεκτρονική ερώτηση, είτε και τηλεφωνική ερώτηση, οφείλετε σαν δημόσιο πρόσωπο και σαν αντιδήμαρχος να δίνετε τουλάχιστον μία απάντηση, όποια και να είναι αυτή. Το να αγνοείτε και να αδιαφορείτε στις αιτιάσεις δημοτών που σας πληρώνουν κανονικά τα δημοτικά τέλη είναι το λιγότερο απαράδεκτο και δεν σας τιμάει. Είναι θέμα ημερών, δηλώνει ο Γιώργος Σισαμάκης, ο οποίος παράλληλα επισημαίνει ότι δρομολογούνται οι σχετικές διαδικασίες για την αντικατάσταση συνολικά 30 στεγάστρων σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου. Εκεί υπήρχε ένας βανδαλισμός στη στάση κατά το προηγούμενο διάστημα. Η τεχνική υπηρεσία έχει επιληφθεί, έχει καθαριστεί ο χώρος, έχει επεκταθεί η στάση με οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς επίσης και η πληθοδομή που απαιτείται από πίσω για την στέρεωση και την ασφάλεια της όμορφης ιδιοκτησίας. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα γίνει και η μεταφορά και η τοποθέτηση καινούργιας στάσης.